Μία εβδομάδα μετά την εξαιρετική παρουσία του στα περιβόλια απέναντι στα Χανιά, ο Γιούχτας έδωσε νέο φιλικό τεστ απέναντι σε μία ομάδα Super League 2, φιλοξενώντας την Επισκοπή στις Αρχάνες. Αυτή τη φορά το αποτέλεσμα μπορεί να μην ήταν θετικό, με την ομάδα του Ρεθύμνου να επικρατεί με 0-1. Όμως σίγουρα ο Άγγελος Κασοτάκης κρατάει την εικόνα της ομάδας του που ήταν άκρως ανταγωνιστική και έδειξε έτοιμη εν ώψη της Τρίτης Εθνικής που ξεκινά την επόμενη Κυριακή με τον Γιούχτα να φιλοξενεί τον Πανιόνιο. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε στο 16ο λεπτό ο Σταθόπουλος μετά από κάθετη πάσα του Πολυχρόνη. Μετά το φιλικό τεστ μίλησαν στην κάμερα της Crete TV ο προπονητής της Επισκοπής Γιάσμιν Κονβέλιτς και ο προπονητής του Γιούχτα Άγγελος Κασοτάκης. Όντως ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Ο Γιούχτας είναι ένας υπολογίσιμος και δυνατός αντίπαλος. Το απέδειξε και προηγούμενη εβδομάδα κερδίζοντας στα Χανιά. Πόσο μάλλον είναι δύσκολο όταν παίζεις εδώ στην έδρα του Γιούχτα που είναι πραγματικά ανταγωνιστικός σε ένα γήπεδο μικρό που θέλει πολύ συγκέντρωση και έχει πολλές απαιτήσεις. Νομίζω ότι ήταν ένα νευρικό παιχνίδι, δεν θα έλεγα πολύ ποιοτικό. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είμαστε καλύτεροι του αντίπαλου. Πιστεύω ότι χάσαμε ευκαιρίες να αυξήσουμε το σκορ και να έχει άλλη διάσταση και να κερδίζουμε τουλάχιστον πιο εύκολα. Δεν απειλητήκαμε, νομίζω, σε καμία περίπτωση σοβαρά και δεν θυμάμαι κάποια ευκαιρία που έχασε ο Γιούχτας. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι στη συνέχεια θα δουλέψουμε πάνω στις αδυναμίες μας που ακόμα υπάρχουν και σίγουρα θέλουμε να τις βελτιώσουμε. Ήταν ένα κρίσιμο τεστ για μας. Συνεχίζουμε με τα καλά αποτελέσματα, αλλά ο στόχος μας είναι να προετοιμαστούμε καλύτερα για την έναρξη του πρωταθλήματος. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι σήμερα από την ομάδα μας, από τα παιδιά τα δικά μας. Θεωρώ ότι δεύτερο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα Super League 2 μπορέσαμε και ήμασταν ανταγωνιστικοί και στα 90 λεπτά σήμερα με την Επισκοπή που είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Το αποτέλεσμα σίγουρα δεν μας ικανοποιεί όταν χάνεσαι σε φιλικό, σε στεναχωρεί, αλλά η ομάδα δικιά μας δείχνει ότι θεωρούμε ότι θα είμαστε έτοιμοι για την πρεμιέρα με τον Πανιόνιο. Για μας είναι πολύ σημαντικό γεγονός ότι θα ξεκινήσουμε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Απέναντι, όπως είπατε, σε μια πάρα πολύ ιστορική ομάδα, σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ ιστορικό γεγονός για το σύλλογο, για την ομάδα των Αρχανών, για τον Γιούχτα, το συγκεκριμένο παιχνίδι απέναντι στη πιο ιστορική ομάδα της Ελλάδος. Είμαστε όμως και εμείς εδώ 90 λεπτά έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον Πανιόνιο για να στο πρωτάθλημα να μπούμε και χώρα και εμείς στα παιχνίδια.